Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Ότι έτσι έγιναν αυτά και όλοι οι άλλοι συμφωνούν και ο ίδιος αναφέρεται σε αυτά στην ποίησή του στους ακόλουθους στίχους. Στον απλό λαό έδωσα τόσα δικαιώματα όσα του χρειάζονται, χωρίς να του αφαιρέσω ή να του προσθέσω υπόλοιψη. Για εκείνους που είχαν δύναμη και ήταν θαυμαστοί για τον πλούτο και για αυτούς φρόντισα να μην πάθουν τίποτε το ανάρμοστο. Στάθηκα ανάμεσά τους κρατώντας δυνατή ασπίδα και δεν επέτρεψα σε κανέναν άδικα να νικήσει. Και σε άλλο σημείο λέει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στο λαό. Ο λαός θα ακολουθούσε πολύ πρόθυμα τους ηγέτες του, αν δεν του άφηναν υπερβολική ελευθερία ή αν δεν τον καταπίεζαν υπερβολικά. Διότι ο υπερκορεσμός γεννάει αλαζονία όταν συνοδεύεται από μεγάλο πλούτο, σε ανθρώπους που δεν είναι σόφρονες. Και πάλι σε άλλο σημείο μιλάει για αυτούς που ήθελαν να μοιραστούν τη γη. Ήρθαν για αρπαγή με μάτιες ελπίδες. Και ο καθένας τους πίστευε ότι θα βρει μεγάλο πλούτο και ότι εγώ παρά τα γλυκά και κατευναστικά μου λόγια θα αποδεικνύομουν σκληρός και έκαναν τότε ανόητες σκέψεις και τώρα οργισμένοι όλοι τους με λοξοκοιτάνε σαν εχθρό. Και αυτό είναι άδικο, γιατί όσα υποσχέθηκα τα πραγμάτωσα με τη βοήθεια των θεών. Τίποτε δεν έπραξα συλλόγιστα, ούτε με ευχαριστεί να επιτελώ έργο τυραννικό, ασκώντας βία. Ούτε μου αρέσει να έχουν από την πλούσια πατρική γη οι αγαθοί το ίδιο μερίδιο με τους κακούς. Και σε άλλο σημείο γράφει τα εξής σχετικά με την κατάργηση των χρεών και σχετικά με εκείνους που υπήρξαν δούλοι πριν ελευθερωθούν με τον νόμο της εισάχθειας. Παρετήθηκα εγώ ποτέ από τους σκοπούς για τους οποίους συγκέντρωσα το λαό πριν πετύχω κάποιους από αυτούς. Ενώπιον του δικαστηρίου του χρόνου, αυτά εκτός από μένα θα μπορούσε να τα βεβαιώσει άριστα η μέγιστη μητέρα των Ολυμπίων Θεών, η Μαύρη Γη, την οποία εγώ απελευθέρωσα από πολλές λίθινες στήλες που ήταν διάσπαρτα μπηγμένες μέσα της. Τότε ήταν σκλάβα και τώρα είναι ελεύθερη. Και ξανάφερα στην Αθήνα τη θεόχτιστη πατρίδα πολλούς που είχαν πουληθεί ως δούλοι, άλλοι αδίκως και άλλοι δικαίως, και αυτούς που αναγκάστηκαν από σκληρή ανάγκη να πάρουν το δρόμο της εξορίας και δεν μιλούσαν πια την αττική γλώσσα, επειδή είχαν περιπλανηθεί σε πολλά μέρη. Και ελευθέρωσα όσους εδώ υπέφεραν από ατιμωτική δουλεία και έτρεμαν μπροστά στη συμπεριφορά των δεσποτών τους. Και αυτά τα κατόρθωσα βία μαζί και δίκιο, συνδυάζοντας με τόλμη, και έτσι πραγμάτωσα όσα υποσχέθηκα. Και έθεσα νόμους ίδιους και για τους κακούς και για τους αγαθούς, αποδίδοντας τον καθένα δικαιοσύνη. Αν είχε πάρει άλλος στη θέση μου τη βουκέντρα, την εξουσία, άνθρωπος κακόβουλος και άπλιστος, δεν θα είχε συγκρατήσει το λαό. Διότι αν εγώ αποδεχόμουν τότε όσα ευχαριστούσαν τους αντιπάλους των δημοκρατικών και αν πάλι αποδεχόμουν όσα σκέφτονταν εναντίον τους οι άλλοι, οι δημοκρατικοί, τούτη η πολιτεία θα είχε χάσει πολλά παιδιά άντρες της. Γι' αυτό και εγώ αντιστάθηκα σε όλους και προχώρησα σαν λύκος μέσα σε κοπάδι από σκυλιά. Και σε άλλο σημείο κατηγορεί και τις δύο παρατάξεις που αργότερα με ψημιρούν εναντίον του. Αν πρέπει να κατηγορήσω το λαό ανοιχτά, πρέπει να πω ότι αυτά που τώρα έχουν δεν θα μπορούσαν να τα δουν ποτέ ούτε στον ύπνο τους. Και όσοι είναι πιο σπουδαίοι και πιο δυνατοί θα έπρεπε να με επενούν και να προσπαθούν να με κάνουν φίλο, διότι αν είχε πάρει, λέει, κάποιος άλλος αυτό το αξίωμα, δεν θα είχε συγκρατήσει το λαό και δεν θα είχε σταματήσει να τον αναταράζει πριν βγάλει βούτυρο από το γάλα. Εγώ όμως στάθηκα σαν ορόσημο ανάμεσα σε δύο στρατεύματα. Γι' αυτούς λοιπόν τους λόγους αποδίμησε ο Σόλωνας. Την ώρα που ο Σόλωνας αποδίμησε, η πολιτεία βρισκόταν ακόμη σε ταραχή. Όμως μετά την αποδημία του για 4 χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν ήσυχα. Τον 5ο χρόνο, το 588 π.Χ., μετά την εκλογή του Σόλωνα για το αξίωμα του Άρχοντα, δεν μπόρεσαν να εκλέξουν Άρχοντα εξαιτίας της εμφύλιας σύγκρουσης. Και πάλι 5 χρόνια αργότερα, για τον ίδιο λόγο, έμειναν χωρίς Άρχοντα. Μετά από αυτά και μετά παρέλευση του ίδιου χρονικού διαστήματος, 5 χρόνια, εξελέγει άρχοντας ο Δαμασίας και παρέμεινε στην εξουσία 2 χρόνια και 2 μήνες, δηλαδή μέχρι ότου απομακρύνθηκε από την εξουσία βίαιος. Έπειτα, επειδή οι εμφύλιες συγκρούσεις συνεχίζονταν, αποφάσισαν να εκλέξουν 10 άρχοντες, 5 από τους Ευπατρίδες, 3 από τους Γεωργούς και 2 από τους Τεχνίτες. Και αυτοί κυβέρνησαν μετά τον Δαμασία για 1 χρόνο. Από αυτό προκύπτει ότι ο Άρχοντας είχε πολύ μεγάλη δύναμη, διότι προφανώς για το αξίωμα αυτό οδηγούνταν οι διάφορες παρατάξεις σε συγκρούσεις. Και γενικά το μεταξύ τους κλίμα ήταν συνεχώς τεταμένο. Για άλλους αιτία και πρόφαση ήταν η κατάργηση των χρεών, διότι εξαιτίας της κατάντησαν φτωχοί. Άλλοι δυσανασχετούσαν εναντίον του πολιτεύματος και συγκεκριμένα για τη μεγάλη έκταση που είχε πάρει η μεταρρύθμιση, και άλλοι δυσανασχετούσαν εξαιτίας του αλληλοσπαραγμού τους. Υπήρχαν λοιπόν τρία κόμματα. Το ένα ήταν των κατοίκων των παραθαλασσίων περιοχών με αρχηγό τον Μεγακλή, το γιο του Αλκμέωνα, οι οποίοι φαίνονταν ότι επιδίωκαν κατεξοχήν ένα μετριοπαθές πολίτευμα. Το άλλο, με αρχηγό τον Λικούργο, ήταν των Παιδινών που επιζητούσαν το ολιγαρχικό πολίτευμα, και το τρίτο ήταν των Διακρίων, των Ορεινών, με αρχηγό τον Πεισίστρατο που θεωρούνταν κατεξοχήν δημοκράτης. Σε αυτούς τους τελευταίους είχαν προχωρήσει τόσο εκείνοι που εξαιτίας της φτώχειας τους είχαν απαλλαγεί από τα χρέη τους, όσο και εκείνοι που είχαν αμφισβητήσιμη καταγωγή από φόβο μην αποκαλυφθεί ότι δεν ήταν γνήσιοι πολίτες. Απόδειξη γι' αυτό αποτελεί το γεγονός ότι μετά την κατάλυση της τυραννίας προέβησαν σε έλεγχο του καταλόγου των πολιτών, διότι πολλοί είχαν παρανόμως πολιτικά δικαιώματα. Το όνομα που έφερε κάθε κόμμα αντιστοιχούσε στο όνομα της περιοχής στην οποία τα μέλη του είχαν τις καλλιεργίες τους. Ο Πεισίστρατος φαινόταν να είναι κατεξοχήν δημοκράτης και είχε διακριθεί στον πόλεμο εναντίον των Μεγαραίων. Αφού αυτό τραυματίστηκε βαριά, κατάφερε να πείσει το λαό να του δώσει σωματοφυλακή μετά από πρόταση του Αριστίωνα, επειδή δήθεν τραυματίστηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Όταν λοιπόν έλαβε τους λεγόμενους ροπαλοφόρους, επαναστάτησε με τη βοήθειά τους εναντίον του λαού και κατέλαβε την Ακρόπολη 32 χρόνια μετά την νομοθεσία του Σόλωνα, όταν ήταν άρχοντας ο Κομαίας. Λέγεται ότι όταν ο Πεισίστρατος ζήτησε σωματοφυλακή, ο Σόλωνας διαφώνησε και είπε ότι από άλλους ήταν σοφότερος και από άλλους πιο ανδρείος, διότι ήταν σοφότερος από εκείνους που δεν καταλάβαιναν ότι ο Πεισίστρατος ήθελε να γίνει τύρανος και ήταν πιο ανδρείος από εκείνους που, αν και γνώριζαν, δεν έλεγαν κουβέντα. Και επειδή δεν μπορούσε ο Σόλων να τους πείσει με τα λόγια του, έβγαλε και κρέμασε τα όπλα του μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του και είπε ότι είχε βοηθήσει την πατρίδα με όλες τις δυνάμεις του, ήταν ήδη πολύ ηλικιωμένος και απαιτούσε και από τους άλλους να πράξουν το ίδιο. Ο μεν Σόλων δεν κατόρθωσε τίποτε στην προκειμένη περίπτωση με τις προτροπές του. Ο δε Πεισίστρατος, αφού πήρε την εξουσία, την ασκούσε μάλλον με σεβασμό στο πολίτευμα, δηλαδή δημοκρατικά, παρατυρανικά. Και ενώ η εξουσία του δεν είχε ακόμα σταθεροποιηθεί, οι παρατάξεις του Μεγακλή και του Λικούργου συμμάχησαν και τον εξεδίωξαν κατά το 6ο έτος από την άνοδό του στην εξουσία, όταν άρχοντας ήταν ο Ηγησίας. 12 χρόνια αργότερα ο Μεγακλής, κάτω από την πίεση των αναταραχών, ήρθε σε διαπραγματεύσεις με τον Πεισίστρατο και τον επανέφερε στην Αθήνα, με έναν τρόπο παλαιομοδίτικο και απλοϊκό, υπό τον όρο δηλαδή να πάρει η γυναίκα του την κόρη του. Αφού προηγουμένως διέδωσε ότι η Αθήνα θα επαναφέρει τον Πεισίστρατο και αφού βρήκε μια ψηλή και ωραία γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τον Ηρόδοτο καταγόταν από το Δήμο της Παιανίας, ενώ σύμφωνα με άλλους ήταν μια ανθοπόλισσα από το Δήμο του Κολυτού, με καταγωγή από τη Θράκη, ονομαζόμενη Φύη. Και αφού τη στόλισε έτσι, ώστε να μοιάζει με τη θεά Αθήνα, την οδήγησε μαζί με αυτόν στην Αθήνα. Ο Πεισίστρατος, πάνω σε ένα άρμα, έμπαινε στην πόλη, ενώ δίπλα του στεκόταν πάνωπλη η γυναίκα, και οι κάτοικοι της πόλεως τον υποδέχονταν με αισθήματα λατρείας και έκπληξης. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο έλαβε χώρα η πρώτη επιστροφή του Πεισίστρατου από την εξορία. Μετά από αυτά εκδιώχθηκε για δεύτερη φορά, τον 7ο περίπου χρόνο μετά την επιστροφή του. Καταρχήν ίδρυσε μαζί με άλλους έναν συνοικισμό που ονομάζεται Ρέκυλος, κοντά στο Θερμαϊκό κόλπο, και από εκεί προχώρησε στην περιοχή του Παγγαίου, όπου αφού απόκτησε πολλά χρήματα και στρατολόγησε μισθοφόρους, πήγε πάλι στην Ερέτρια κάτω τον 11ο χρόνο και τότε προσπάθησε για πρώτη φορά να ανακτήσει βία την εξουσία με την πρόθυμη βοήθεια πολλών και προπαντός των Θηβαίων και του Λίγδαμη από την Άξο, καθώς και τις τάξεις των Ιππαίων που κυβερνούσαν την Ερέτρια. Αφού νίκησε στην μάχη που έγινε στην Παλίνη, κοντά στο ιερό της Αθηνάς, και αφού κατέλαβε την πόλη των Αθηνών και αφόπλισε το λαό, εξασφάλισε πλέον την κυριαρχία του ως τυράννου. Κατόπιν κυρίεψε την Άξο και εγκατέστησε άρχοντά της τον Λίγδαμη. Τον λαό τον αφόπλισε με τον εξής τρόπο. Αφού πραγματοποίησε στρατιωτική επιθεώρηση στο Θησίο, άρχισε να ομιλεί ενώπιον του λαού. Μίλησε για λίγο και επειδή οι ένοπλοι πολίτες ισχυρίζονταν ότι δεν τον άκουγαν καλά, τους προέτρεψε να ανεβούν προς την είσοδο της Ακρόπολης για να ακούγεται η φωνή του καλύτερα. Και ενώ εκείνος μιλούσε στο λαό, αφού άρπαξαν τα όπλα αυτοί που είχαν επιφορτιστεί με την αποστολή αυτή και αφού τα έκλεισαν στα οικήματα που ήταν κοντά στο Θησίο, πήγαν και ανήγγυλαν το γεγονός στον Πεισίστρατο. Εκείνος, αφού τελείωσε την αγόρευσή του, είπε τι είχε γίνει με τα όπλα και ότι δεν πρέπει να εκπλήσονται και να στεναχωριούνται, αλλά αφού επιστρέψουν στα σπίτια τους να ασχολούνται με τις ιδιωτικές τους υποθέσεις. Για όλα τα δημόσια ζητήματα θα φροντίσει ο ίδιος. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο εγκαθιδρύθηκε η τυραννίδα του Πεισίστρατου και αυτές υπήρξαν οι φάσεις της. και όπως ήδη ελέγχθη, κυβερνούσε την πόλη ο Πεισίστρατος με μετριοπάθεια και με τρόπο μάλλον δημοκρατικό παρατυρανικό. Διότι μεταξύ άλλων ήταν φιλάνθρωπος, πράος και πρόθυμος να συγχωρεί αυτούς που έσφαλαν, και μάλιστα προκατέβαλε χρήματα στους φτωχούς για τις γεωργικές εργασίες, ώστε να μπορούν να συντηρούνται από τα έσοδα της καλλιέργειας της γης. Και αυτό το έκανε για δύο λόγους. Αφενός για να μην ζουν μέσα στην πόλη, αλλά να είναι διασκορπισμένοι στην ύπαιθρο, και αφετέρου για να μην έχουν ούτε την επιθυμία ούτε τον ελεύθερο χρόνο να ασχολούνται με τα κοινά, έχοντας μέτρια ευμάρεια και όντας απασχολούμενοι με τις ιδιωτικές τους υποθέσεις. Συγχρόνως δε, από την καλλιέργεια της γης είχε ο Πεισίστρατος και το όφελος της αύξησης των εσόδων, καθότι εισέπρατε το 1/10 από τα εισοδήματα. Γι' αυτό, για να μην σειραίουν οι αγρότες στην πόλη, διόρισε δικαστές για τους δήμους και συχνά περιόδευε και ο ίδιος στην ύπαιθρο, επιθεωρώντας και συμβιβάζοντας εκείνους που είχαν διαφορές, ώστε να μην παραμελούν τις εργασίες τους κατεβαίνοντας στην πόλη. Σε μία από αυτές τις περιοδίες του Πεισίστρατου λένε ότι συνέβη το περιστατικό με έναν άνδρα που καλλιεργούσε στον Υμηττό το κτήμα που αργότερα ονομάστηκε Αφορολόγητο. Όταν δηλαδή είδε ο Πεισίστρατος κάποιον να προσπαθεί να σκάψει ένα πολύ πετρώδες έδαφος και να βασανίζεται, μέσα στην απορία του έβαλε τον υπηρέτη του να ρωτήσει τι παράγει αυτό το χωράφι. «Κάθε λογής πίκρες και βάσανα», αποκρίθηκε ο Γεωργός. Και από αυτά τις πίκρες και τα βάσανα ο Πεισίστρατος πρέπει να λάβει το 1/10 ως φόρο. Ο Γεωργός έδωσε αυτή την απάντηση χωρίς να γνωρίζει σε ποιον απευθύνεται. Όμως ο Πεισίστρατος ευχαριστήθηκε από την παρησία και τη φιλοπονία του και τον απάλαξε από κάθε φόρο. Γενικά σε τίποτε δεν ταλαιπωρούσε ο Πεισίστρατος τον λαό κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του, αλλά φρόντιζε πάντοτε να υπάρχει ειρήνη και ησυχία. Γι' αυτό και συνήθιζαν να λένε εγκομιαστικά ότι η τυραννίδα του Πεισίστρατου έμοιαζε με τη χρυσή εποχή του Κρόνου, διότι όταν αργότερα τον διαδέχτηκαν οι γη του, η άσκηση της εξουσίας έγινε πολύ σκληρότερη. Όμως το σημαντικότερο από όσα έχουν λεχθεί γι' αυτόν είναι η δημοκρατικότητά του και η αγάπη του για τους ανθρώπους. Μεταξύ άλλων, ήθελε να κυβερνάει τα πάντα σύμφωνα με τους νόμους, χωρίς να κρατάει για τον εαυτό του κανένα πλεονέκτημα. Και όταν κάποτε καταγγέλθηκε ενώπιον του Αρίου Πάγου για ανθρωποκτονία, αυτός μεν παρουσιάστηκε για να απολογηθεί, ενώ ο κατήγορός του φοβήθηκε και δεν παρουσιάστηκε. Γι' αυτό και έμεινε πολύ καιρό στην εξουσία και ο Σάκης την έχανε, κατόρθωνε να την ξανακερδίζει εύκολα, διότι τον προτιμούσε η πλειονότητα τόσο των αριστοκρατικών όσο και των δημοκρατικών. Τους πρώτους τους κέρδιζε με τις συναναστροφές του, ενώ τους δεύτερους με τη συνδρομή του στις προσωπικές τους υποθέσεις. Ήταν γεννημένος να αρέσει και στις δύο παρατάξεις. Εξάλλου την εποχή εκείνη οι νόμοι των Αθηναίων περί των τυράννων ήταν επιοικείς, και μάλιστα ο νόμος που αφορούσε επιβολή τυραννικού καθεστώτος. Και ήταν ο νόμος τους ο ακόλουθος. Οι Αθηναίοι έχουν τον εξής πατροπαράδοτο θεσμό. Εάν κανείς επαναστατήσει εναντίον του καθεστώτος για να γίνει τύραννος ή βοηθήσει στην εγκαθίδρυση τυραννίδας, τόσο ο ίδιος, όσον και το γένος να χάνουν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Ο Πεισίστρατος λοιπόν γέρασε στην εξουσία και πέθανε από αρρώστια όταν ήταν επώνυμος άρχοντας ο Φιλόνεος, 33 χρόνια από τη στιγμή που έγινε για πρώτη φορά τύραννος. Από αυτά τα 19 τα πέρασε στην εξουσία και τα υπόλοιπα στην εξορία. Γι' αυτό και σίγουρα φλιαρούν όσοι ισχυρίζονται ότι ο Σόλωνας υπήρξε εραστής του Πεισίστρατου και ότι ο Πεισίστρατος πολέμησε ως στρατηγός στον πόλεμο για τη Σαλαμίνα εναντίον των Μεγαραίων, διότι αυτό δεν συμβιβάζεται με τις ηλικίες τους, αν αναλογιστεί κανείς τη διάρκεια της ζωής του καθενός και ποιος ήταν επώνυμος άρχοντας όταν πέθαναν. Μετά το θάνατο του Πεισίστρατου ανήλθαν στην εξουσία οι γη του, οι οποίοι κυβέρνησαν με τον ίδιο τρόπο. Είχε δύο γιους από την νόμιμη γυναίκα του, τον Ιππία και τον Ύπαρχο, και δύο από την Αργία, τον Ιωφόντα και τον Ισηγίστρατο, τον επωνομαζόμενο Θέταλο, διότι ο Πεισίστρατος είχε πάρει γυναίκα την Τιμόνασα από το Άργος, κόρη ενός Αργίου ονόματι Γοργύλου, την οποία προηγουμένως είχε παντρευτεί ο Αρχίνος ο Αμπρακιώτης του γένους των Κυψελιδών. Από το γεγονός αυτό προέκυψε και η φιλία του Πεισίστρατου με τους Αργίους, από τους οποίους 1000 πολέμησαν μαζί του στη μάχη της Παλίνης υπό την ηγεσία του Ηγησίστρατου. Άλλοι λένε ότι πήρε η γυναίκα του την Αργία όταν εξορίστηκε για πρώτη φορά και άλλοι όταν ήταν στην εξουσία. Κύριοι της πολιτείας ήταν ο Ύπαρχος και ο Ιππίας και λόγω των δικαιωμάτων τους και λόγω της ηλικίας τους. Ως πρωτότοκος που ήταν ο Ιππίας και γεννημένος για την πολιτική και άνθρωπος συνετός, είχε τα ηνία της πολιτικής εξουσίας. Ο Ύπαρχος αντιθέτως ήταν τύπος εύθυμος, ερωτικός και φιλότεχνος και γι' αυτό αυτός ήταν εκείνος που προσκάλεσε να έρθουν στην Αθήνα τον Ανακρέοντα, τον Σιμωνίδη και τους άλλους ποιητές. Ο Θέταλος ήταν πολύ νεότερος και είχε αυθάδη και αλαζονικό χαρακτήρα και εξαιτίας αυτών των ελαττωμάτων έγινε αιτία όλων των συμφορών. και επειδή ερωτεύθηκε τον Αρμόδιο και δεν βρήκε ανταπόκριση στο αίσθημά του, δεν μπορούσε να συγκρατήσει την οργή του και την εκδήλωνε με κάθε ευκαιρία κατά τρόπο προσβλητικό και τελικά εμπόδισε την αδελφή του που επρόκειτο να συμμετάσχει στην πομπή των Παναθηναίων ως κανηφόρος, κατηγορώντας τον Αρμόδιο ότι ήταν μαλθακός. Αυτό εξόργησε τον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα ώστε να διαπράξουν το φόνο με τη συμμετοχή και πολλών άλλων. Και ενώ κατασκόπευαν τον Ιππία επάνω στην Ακρόπολη κατά τη διάρκεια της πομπής των Παναθηναίων, όταν είδαν ότι κάποιος από τους συνωμότες συνομιλούσε φιλικά με τον Ιππία, νόμισαν ότι τους πρόδιδε και θέλοντας να κάνουν κάτι πριν από τη σύλληψή τους, κατέβηκαν από την Ακρόπολη, άρχισαν την επίθεση πριν από τους άλλους, εφώνευσαν τον Ύπαρχο ενώ έβαζε σε τάξη την πομπή κοντά στο Λεοκόριο και έτσι κατέστρεψαν την όλη επιχείρηση του πραξικοπήματος. Από αυτούς, ο μεν Αρμόδιος φωνεύτηκε αμέσως από τους ένοπλους φρουρούς, ο δε Αριστογείτονας πέθανε αργότερα, αφού συνελήφθη και κακοποιήθηκε για πολύ καιρό. Κάτω από συνθήκες βασανιστηρίων, κατηγόρησε πολλούς που ήταν επιφανείς, από καταγωγή και φίλοι των τυράννων, διότι τη στιγμή που έγινε ο φόνος δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα ίχνος συνωμοσίας. Αυτά που λέγονται ότι ο Ιππίας συνέλαβε επ' αυτοφόρο αυτούς που είχαν πάνω τους μαχαίρι, αφού αφόπλησε όσους μετήχαν στην πομπή, δεν είναι αληθινά, γιατί τότε δεν οπλοφορούσαν στην πομπή, αλλά αυτό το καθιέρωσε αργότερα η Δημοκρατική Παράταξη. Ο Αριστογείτονας κατηγόρησε λοιπόν τους φίλους του τυράννου και μάλιστα κατά τη γνώμη των δημοκρατικών επίτηδες για να τους καταστήσει ιερόσιλους και συγχρόνως ανίσχυρους, αφού θα εφώνευαν ανθρώπους αθώους και συγχρόνως φίλους τους. Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι κατέδωσε χωρίς να ψεύδεται τους συνενόχους του. Τελικά, επειδή δεν μπορούσε να προκαλέσει τη θανάτωσή του, παρόλες τις προσπάθειές του, υποσχέθηκε ότι θα καταδώσει και άλλους πολλούς. Κι έτσι έπεισε τον Ιππία να του δώσει το δεξί του χέρι προς επιβεβαίωση της υπόσχεσης. Μόλις το έπιασε, τον εξύβρισε λέγοντάς του ότι έδωσε το χέρι στον φωνιά του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τον Ιππία τόσο πολύ, ώστε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την οργή του, αλλά τράβηξε το μαχαίρι του και τον σκότωσε. Μετά από αυτά, το τυραννικό καθεστώς έγινε πολύ πιο σκληρό. Και επειδή ο Ιππίας από αισθήματα εκδίκησης για τον αδελφό του είχε σκοτώσει και εξορίσει πολλούς, έγινε δύσπιστος και φαρμακερός προς όλους. Τον τέταρτο περίπου χρόνο μετά το θάνατο του Ύπαρχου, επειδή η κατάσταση στην πόλη ήταν άσχημη, επιχείρησε να οχυρώσει με τύχη τη Μουνιχία, με τον σκοπό να εγκατασταθεί εκεί. Και ενώ αυτά επιχειρούσε, εκδιώχθηκε από τον Κλεομένη, τον βασιλιά των Λακεδαιμονίων, διότι οι Σπαρτιάτες γίνονταν συνεχώς αποδέκτες χρησμών που τους υπεδείκνυαν να ανατρέψουν το τυραννικό καθεστώς για τον ακόλουθο λόγο. Οι εξόριστοι επικεφαλείς, των οποίων ήταν οι Αλκμεωνίδες, δεν μπορούσαν μόνοι τους να πετύχουν την επιστροφή τους και συνεχώς αποτύχαναν. Και γενικά σε όλες τις επιχειρήσεις τους απέτυχαν και όταν οχύρωσαν το λειψίδριο της Αττικής στην Πάρνηθα, όπου πήγαν και ενώθηκαν μαζί τους μερικοί από την πόλη, πολιορκήθηκαν από τους τυράννους και αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Γι' αυτό αργότερα, μετά από αυτή τη συμφορά, έλεγαν πάντοτε στα συμποσιακά τους τραγούδια «Αχ, λειψίδριο προδοτικό, τι άντρες αφάνισες, άντρες με ανδριοσύνη και αρχοντιά», που τότε έδειξαν ποιους είχαν πατεράδες. Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.